Γνωρίζουμε όλοι ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει είτε τον έγαμο βίο είτε τον άγαμο βίο. Το είπα αυτό και στην ομιλία της χειροτονίας μου, ότι από μικρός αυτό με συνείχε, δηλαδή από τη στιγμή που αποφάσισα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, να μην παντρευτώ και να γίνω άγαμος κληρικός μέσα στην Εκκλησία, αυτό δεν γίνεται κατά την ταπεινή μου γνώμη χωρίς ο άνθρωπος να μετέχει στη μοναχική ζωή. Στη μοναχική ζωή δηλαδή να ζει το μυστήριο της προσωπικής του αφιερώσεως μέσα σε έναν χώρο όπου και άλλα πρόσωπα ασκούνται. Και έτσι να μάθει να λειτουργείται μέσα στην και να κινείται μέσα στην υπακοή. Βεβαίως και η υπακοή είναι μία έννοια που είναι, ας το πούμε, παρεξηγημένη. Όταν ομιλούμε για υπακοή εννοούμε όχι κατάργηση της ελευθερίας του προσώπου, δηλαδή ο μοναχός δεν καταπιέζεται και όπου υπάρχουν καταπιέσεις δεν φέρουν καλά αποτελέσματα, το ζούμε αυτό, και αναπτύσσει ο άνθρωπος τα χαρίσματά του, αλλά τα αναπτύσσει εν υπακοή προς τον γέροντα και προς την αδερφότητα. Και αυτό γιατί, διότι έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Ακόμη το λέμε αυτό, βλέπετε, και στο μυστήριο του γάμου. Λέμε, ας πούμε, στη γυναίκα να υπακούσει τον άνδρα. Αυτό δεν το λέμε διότι εκφράζουμε μία διάθεση δουλικότητας, ότι η γυναίκα δηλαδή είναι υποχείριο του ανδρός. Αλλά η υπακοή είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αγάπης. Όταν αγαπώ κάποιον, τον ακούω. Καταλάβατε. Και μπορεί βέβαια ο γέροντας να σου πει κάτι που με το μυαλό σου εσύ να... ή ο άνδρας στη σύζυγο να πει, και η γυναίκα στο σύζυγο να πει κάτι που να με τη λογική να μην στέκεται, αλλά νομίζω ότι βλέπουμε και το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, εσύ το ακούς, εκφράζεις την άποψή σου, τη διατυπώνεις. Θυμηθείτε εδώ πόσο ο ίδιος ο Κύριος μας διατύπωσε στον πατέρα του το θέλημά του, δηλαδή είπε, δεν κατάργησε το θέλημα ο Θεός του, και ακόμη και του Υιού του, που του λέει, πατέρα μου, να μην πιω το ποτήριο του θανάτου. Εκείνη την ώρα εξέφρασε το θέλημά του. Το ίδιο το εκφράζει και ο μοναχός στο γέροντά του. Το ίδιο το εκφράζει και η γυναίκα στον άνδρα, ή ο άνδρας στη γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος καταλαβαίνει και λέει αυτά που είπε ο Χριστός, να μην γίνει το δικό μου, αλλά να γίνει το δικό σου, πατέρα. Αυτό το ζούμε μέσα στα μοναστήρια και αυτό είναι σωτηριολογικό, δηλαδή μας σώζει. Η υπακοή ακριβώς εκφράζει την, είναι ο δρόμος της σωτηρίας του ανθρώπου. Όπως και η αγάπη βέβαια, που είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Επομένως, είχα αυτή την διάθεση πάντοτε, ας πούμε, να είμαι στο μοναστήρι, ακόμη και εδώ στην Αθήνα, έτσι που κατέβηκα, δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς μοναστήρι τις ημέρες που ήμουν στη Σύνοδο ως γραμματεύς, και γι' αυτόν τον λόγο προτίμησα να μένω στο μοναστήρι εδώ δίπλα στη Μονή Πετράκη, όπου πραγματικά συνάντησα μία αδερφότητα η οποία με περιέβαλε με πολύ αγάπη και μπορούσα, ας πούμε, να εκκλησιάζομαι, να ζω τις ιερές ακολουθίες, γιατί μοναχός χωρίς ιερές ακολουθίες δεν γίνεται. Επομένως, από εκεί ξεκινάει η αφιέρωση στο Θεό. Και μετά έρχεται και η άλλη αφιέρωση στην Εκκλησία μέσω του μυστηρίου της Ιεροσύνης. Όπου εκεί πλέον ο χριστιανός, ο μοναχός, ο ιερομόναχος, γίνεται ιερομόναχος και η ευθύνη του είναι να κατηχήσει και το λαό του Θεού που τον εμπιστεύεται ο Θεός. Αυτά βέβαια έχουν κάποιες προϋποθέσεις, να μην υπάρχουν κολλήματα κτλ. Και από την άλλη πλευρά, να έχει τη διάθεση ο άνθρωπος να αγωνιστεί για τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτό δεν είναι κοσμικότητα, δηλαδή το να πάρεις τον άλλον στην προσευχή σου. Βλέπετε, οι μοναχοί προσεύχονται πολλές ώρες, πολλοί αυτό το παρεξηγούν. Αλλά υπάρχει, σας ρωτάω, μεγαλύτερη δωρεά από την προσευχή? Η προσευχή είναι δημιουργία. Και το βλέπουμε, κάποιος προσεύχεται για κάποιον, μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσευχής, που είναι θαυματουργά. Δηλαδή δημιουργούν καταστάσεις που δεν το περίμενες, εάν δεν προσευχόσουν. Δηλαδή δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν,
Χρειάζεται η προσευχή, χρειάζεται ο λόγος του Θεού, χρειάζεται το ενδιαφέρον, τι θέλει ο κόσμος. Ένα καλό λόγο, μία συμπάθεια, ένα αγκάλιασμα που λέμε, δηλαδή να του δώσεις θάρρος σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτά πρέπει να τα προσφέρει ο κληρικός, δραστηριοποιούμενος στην ενορία του βέβαια και υπακούντας στο Μητροπολίτου, στον Επίσκοπό του. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Και έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε και την αφιέρωση στο Θεό και αφιέρωση στην Εκκλησία μέσω της ιεροσύνης. Σας θυμίζω εδώ την περίπτωση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος ήταν στη Μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, εκεί ασκούνταν, είχε το χάρισμα της προσεγγίσεως των ανθρώπων, γι' αυτό και τον είχαν βάλει στο αρχονταρίκι να ομιλήσει στους προσκυνητές. Τώρα πόσοι προσκυνητές υπήρχαν εκείνη την εποχή, ίσως και να υπήρχαν αρκετοί ας πούμε, αλλά τους ομιλούσε. Και μία φορά που άνοιξε την Καινή Διαθήκη, μάλλον το είδε στον ύπνο του ότι άνοιξε την Καινή Διαθήκη και έπεσε στο χωρίο εκείνο που λέει «Μη δεις να ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά του, αλλά τα του εταίρου έκαστος να φροντίζει». Δηλαδή, ο καθένας μας να φροντίζει το καλό του άλλου, αυτό που απασχολεί τον άλλον. Και με αφορμή αυτό, του είπε ο ίδιος ο Κύριος, «Σε επιλέγω να γίνεις Ιεραπόστολος». Και έφυγε από το μοναστήρι που ασκούνταν ως μοναχός, που πήγε εκεί να αφιερωθεί στο Θεό και μόνο στο Θεό και όχι στους ανθρώπους, όμως ο Θεός τον έστειλε στους ανθρώπους. Και γύρισε όλη την Ελλάδα και ίδρυσε, τα ξεγνωρίζουμε αυτά, σχολεία, ίδρυσε, τους μιλούσε για τον Χριστό και ήταν αυτός που μας έσωσε στα δύσκολα χρόνια, ένας από αυτούς που μας έσωσε στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αλλά πάρτε και όλους τους Αγίους, και ας ξεκινήσουμε με τους σύγχρονους Αγίους. Τι παρατηρούμε? Ναι, μεν είχαν μια άσκηση στη ζωή τους, ασκούνταν και τα λοιπά. Κάποια στιγμή, παράδειγμα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, του παρουσιάστηκε η Παναγία και του λέει «Τώρα θα δέχεσαι κόσμο και θα τους δίνει συμβουλές», γιατί είχε γεμίσει, μπαταρίες της ψυχής του, του πνεύματός του από τη χάρη του Θεού και μπορούσε τώρα να το μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Το, ξέρετε, το δύσκολο είναι να είσαι τενεκές και να πάει να κάνεις τον έξυπνο στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε χάρη Θεού και να τη μεταδίδουμε αυτή τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο καλύτερος συνδυασμός είναι η μοναχική ζωή, με, έτσι πιστεύω εγώ βεβαίως, και δεν είμαι κατά του γάμου ή κατά του κοσμικού βίου, και αυτός χρειάζεται, αλλά χρειάζεται πολύ σκόπος και πολύ προσπάθεια.